Ακριβώς. Μεγαλύτερη κλιμάκωση σε περίπτωση που δεν αλλάξουν τα σχέδια της κυβέρνησης για να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο και το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Το λένε όλοι οι αγρότες ότι θα είναι τα φόπλακα και τον κλάδο και το λένε εδώ και μήνες. Ελεουργοί και αμελουργοί περισσότεροι που βρέθηκαν σήμερα στο υποκατάστημα του ΟΓΑ στο Ηράκλειο και το απέκλεισαν σε μια συμβολική κίνηση μέχρι το μεσημέρι. Δίπλα τους και οι νοποιοί, η δουλειά των οποίων είναι άμεσα συνεφασμένη με τη δουλειά των αμπελουργών. Στο πλευρό ήταν και πολλοί κόσμος κοινός, ενώ που δεν είχαν άμεση σχέση με τον αγροτικό κόσμο. Ωστόσο δεν ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση, γιατί είχε πολύ κακό καιρό το πρωί. Ότι μετά μετέβη μια ομάδα από τους αγρότες αυτούς στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πέταξαν αυγά και ντομάτες. Εκεί υπήρξε και ένας διαπληκτισμός με τον Γενικό Γραμματέα της Νομαρχικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Παυλιδάκη. Δήλωσαν ότι οι βουλευτές που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο θα είναι ανεπιθύμητοι στο Ηράκλειο. Θυμίζω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής Ηρακλείου. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Φεβρουαρίου, όπου θα κατέβουν τρακτέρ και με αυτοκίνητα στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης. Mm-hmm. Και είναι ευελπισμένοι να το πάνε μέχρι τέλος, Αλεξάνδρα. Φανή, ευχαριστούμε. Το πρωί να σου πω ότι έχει άλλη μια κατάληξη στα γραφεία της ΟΓΑ από τη δύναμη της Παρθή, της συνδικαλιστικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις αγροτών. Για άλλη μια φορά, συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΟΓΑ, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αγρότες από όλη την Ελλάδα, που είναι σήμερα στους δρόμους από τις προηγούμενες μέρες, θα δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Ας μας προσέξει, ας μας ακούσει, γιατί αυτά που έρχονται το επόμενο διάστημα μάλλον δεν τα έχει υπολογίσει καλά. Η σχέση με το φορολογικό, εάν μπουν τα μέτρα, θα πουλεί ο αγρότης ένα τον ολάδι που κάνει 3.000 ευρώ και είναι 780 ευρώ κατευθείαν φόρος.